βόμβα. Οι Κούρδοι θα συνεργαστούν με τους τζιχαντιστές για να διώξουν μια για πάντα τον Άσαντ. Ο Σαλίχ Μούσλιμ, ένας από τους ηγέτες των Κουρδικών Μονάδων Προστασίας του Λαού, δηλαδή YPG, εξέφρασε την επιθυμία του να συνομιλήσει με την τζιχαντιστική οργάνωση Χαγιάτα Χρυλαλσάμ το μέλλον της Συρίας. Η δήλωση θεωρήθηκε αμφιλεγόμενη από την διεθνή κοινότητα, μιας και οι δύο πλευρές βρίσκονται σε αντίθετα στρατόπεδα κατά την ενεξελίξη σύραξη στην Συρία. Μάλιστα, οι τρομοκράτες αντάρτες πλησιάζουν την ανατολική περιφέρεια Deir al-Zor της Συρίας, δηλαδή την περιφέρεια στην οποία μάχονται αυτή τη στιγμή οι κουρδικές συριακές δημοκρατικές δυνάμεις έναντι του στρατού του Άσαντ. Είμαστε έτοιμοι να διαπραγματευτούμε με την HTS στην Συρία για να φτιάξουμε μαζί ένα μέλλον, δήλωσε ο Μούσλιμ. Πρόσθεσε πως οι Σύριοι Κούρδοι είναι ευκολότερο να βρουν κοινό έδαφος με τους Αμερικανούς συμμάχους παρά με εκπροσώπους από την Τουρκία, συμπεριλαμβανομένων φιλοτουρκικών δυνάμεων. Η ατζέντα της Χαγιάτα Χρυλαλσάμ κατά πάσα πιθανότητα θα συμβαδίζει με αυτήν ενός άλλου συμμάχου των ΗΠΑ, έκλεισε ο ίδιος. Εμείς να σας υπενθυμίσουμε πως οι ΗΠΑ υποστηρίζουν τους Κούρδους σε όλη την Μέση Ανατολή, ειδικά κατά τις μάχες τους με τις Συριακές Ένοπλες Δυνάμεις, δηλαδή το καθεστώς Άσαντ. Πολιτικοί αναλυτές πιστεύουν πως οι πρόσφατες δηλώσεις του Κούρδου ηγέτη ίσως αποτελούν μέρος μιας μεγαλύτερης στρατηγικής, η οποία στόχο έχει την ενίσχυση της κουρδικής παρουσίας στην Συρία, τώρα που οι ρωσικές δυνάμεις εγκαταλείπουν την χώρα και το καθεστώς Άσαντ καταραίει. Με απλά λόγια, οι Κούρδοι ίσως συνεργαστούν με την HTS διότι αυτό τους συμφέρει αυτήν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Παράλληλα, ο Αμερικανικός στρατός αυξάνει συνεχώς την εμπλοκή του στην Συριακή σύραξη. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, εθεάθησαν στρατηγικά βομβαρδιστικά τύπου B-52H Stratofortress της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας πάνω από την Συρία. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση του Αμερικανικού στρατού, αυτά τα αεροσκάφη θα στοχεύσουν τρομοκρατικές ομάδες στην περιοχή. Η επιστροφή των B-52 στην Συρία είναι ένα κρίσιμο γεγονός, μιας και αυτά τα αεροσκάφη έχουν τρομερές δυνατότητες. Μπορούν να ισοπεδώσουν μεγάλες περιοχές, βομβαρδίζοντάς τες ακόμα και με πυρηνικές βόμβες. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.